Τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρομένα μικρά αεροσκάφη χρησιμοποιούνται στις πληγήσεις περιοχές των Φιλιππίνων μετά το σαρωτικό πέρασμα του τυφώνα Χαϊγιάν. Οι υψηλής ευκρίνειας κάμερες μεταδίδουν εικόνα ασύρματα στο χειριστή, που μπορεί έτσι να εντοπίσει πού υπάρχουν ανυπέρβλητα εμπόδια τα οποία δεν επιτρέπουν την πρόσβαση στις ομάδες διασωστών. Ο εντοπισμός πτωμάτων αναλόγως του δύσβατου και των δυσκολιών της ζώνης καταστροφής δεν είναι πάντοτε δυνατός. Έτσι, με το τηλεκατευθυνόμενο αεροσκάφος η πρόσβαση είναι εφικτή και γρήγορη, ώστε να μεταβούν οι ειδικές ομάδες μετά και να ανασύρουν τα πτώματα. Παρά τα σημαντικά προβλήματα στις κατεστραμμένες πόλεις, η ζωή σταδιακά αρχίζει να βρίσκει ρυθμό. Οι ελλείψεις εξακολουθούν να είναι μεγάλες και είναι εξαιρετικά σημαντική η βοήθεια που παρέχουν διεθνείς οργανώσεις. Ωστόσο, το έργο της πλήρους ανοικοδόμησης θα είναι βραδύ και εξαιρετικά δαπανηρό. Υπολογίζεται ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον 10 χρόνια για να αποκατασταθούν οι ζημιές, ενώ είναι ασαφές μέχρι τώρα το ύψος των κονδυλίων που θα απαιτηθούν, προκειμένου να επανέλθει η προηγούμενη εικόνα στις πληγήσεις περιοχές.